Ο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέλαβε την ευθύνη για την καθυστερημένη όπω τη χαρακτήρισε επιχείρηση στη Ρωσία, αλλά έλπιζε σε μια ειρηνική επίλυση. Προχωρώντα για πρώτη φορά σε δημόσια κριτική, είπε ότι έπρεπε να αρχίσει νωρίτερα η ενέργεια στην Ουκρανία. Αλλά δεν το πράξαμε, καθώ ήλπιζα να επιληθεί ειρηνικά η κατάσταση, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε την Παρασκευή μετά την επίσκεψή του στο Κυργιστάν. Όπω δήλωσε ο Ρώσο πρόεδρο, Προφανώς για να είμαστε ειλικρινεί, αργήσαμε να προσανατολιστούμε. Ίσως όλα αυτά θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει νωρίτερα. Απλώς ελπίζαμε ότι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε στο πλαίσιο των ειρηνευτικών συμφωνιών του Μίνσκ. Αλλά τι μπορείτε να πείτε γι' αυτό. Αναφερόμενος και σε πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων απέκλεισε το πρώτο πλήγμα, αλλά είπε ότι θα αφανιστεί η χώρα που θα επιτεθεί με πυρηνικά στη Ρωσία ο Πούτιν πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν έχει εντολή να εξαπολύσει ένα πρώτο προληπτικό πυρηνικό πλήγμα σε αντίθεση με τις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά ότι τα ρωσικά προηγμένα υπερηχητικά όπλα θα διασφαλίσουν ότι η Ρωσία θα μπορεί να απαντήσει στεναρά αν δεχτεί ποτέ επίθεση. Τι προηγούμενε ημέρε, η πρώην καγκελάριο τη Γερμανία, Άγγελα Μέρκελ, είχε δηλώσει ότι οι συμφωνίε του Μίνσκ ήταν απλά μια προσπάθεια να δοθεί χρόνο στο Κίεβο για να ενισχυθεί. Ο Πούτιν σημείωσε ότι θεωρεί τα λόγια αυτά ω απόδειξη τη ορθότητα τη θέση τη Μόσχα να ξεκινήσει τη στρατιωτική τη επιχείρηση.